οι καθυστερήσεις στον προσδιορισμό του διάδοχου καθεστώτος του νόμου Κατσέλη για την προστασία της πρώτης κατοικίας και η πώληση των λιγνητικών μονάδων της ΔΕΗ δεν επέτρεψαν στο Eurogroup να λάβει την απόφαση για την εκταμείευση της δόσης ύψους περίπου 1 δισεκατομμυρίου ευρώ προς την Ελλάδα και την ενεργοποίηση της δέσμης των μέτρων ελάφρυνσης του χρέους. Δεν υπάρχει μπλοκάρισμα δόσης, απλά επειδή πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία σε σχέση με το σχέδιο της κυβέρνησης για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Αυτή θα ολοκληρωθεί μέχρι τις 25 Μαρτίου και η επιστροφή που περιμένουμε 1 δις από τις κεντρικές τράπεζες θα γίνει με το καινούριο Eurogroup που είναι στις 11 Απριλίου. Στην πραγματικότητα τι έχει γίνει? Ενώ έχει γίνει η συμφωνία με τις συστημικές τράπεζες, πρέπει να γίνουν και κάποιες άλλες τεχνικές λεπτομέρειες για τη συμφωνία που περιλαμβάνουν τις μη συστημικές τράπεζες, οι οποίες επίσης έχουν δώσει δάνεια σε ανθρώπους με πρώτη κατοικία. Οπότε όταν ολοκληρωθεί και αυτό, θα εκταμιευθεί και το 1 δις το οποίο μας χρωστάνε οι κεντρικές ευρωπαϊκές τράπεζες. Μέχρι η κυβέρνηση να συμφωνήσει με τους θεσμούς για το νέο καθεστώς προστασίας της πρώτης κατοικίας και μέχρι να προχωρήσει ικανοποιητικά η διαδικασία πώλησης των λιγνητικών μονάδων της ΔΕΗ, η δόση που σχετίζεται με την επιστροφή των κερδών από τα ομόλογα που διακρατούν οι τράπεζες του ευρωσυστήματος, αλλά και τα μέτρα για την ελάφρυνση του χρέους, θα μείνουν παγωμένα. Κανένας λόγος ανησυχίας, απαντούν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Μία καθυστέρηση λόγω του ότι η διαδικασία με τα κόκκινα δάνεια δεν ολοκληρώθηκε όπως είχαμε προβλέψει μέχρι τώρα. Μπήκε το θέμα των μη συστημικών τραπεζών στη μέση, οπότε θα ολοκληρωθεί και αυτή η διαδικασία μέχρι τις 25 και δεν υπάρχει πρόβλημα μετά για την επιστροφή του 1 δις. Ούτως ή άλλως αυτό δεν είναι δημοσιονομικό. Δεν πηγαίνει δηλαδή για την εξόφληση των δανείων, οπότε δεν υπάρχει δημοσιονομικό ζήτημα πάνω σε αυτό. Απλά θα είναι μία καθυστέρηση, θα πάει στο επόμενο Eurogroup, οπότε θα εκταμιευθεί 11 Απριλίου.